Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, ο κύριος Δήμος Κουμπούρης. Καλή σας μέρα από την Τρίπολη. Μέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σε όλους και στους τριπολιτσιώτες. Κύριε Κουμπούρη, βλέπουμε ότι οδεύουμε σε ευρωεκλογές, αλλά αυτές γίνονται κυρίως με όρους εθνικών, βουλευτικών εκλογών. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτό τον ορίζοντα έχει. Άλλωστε υπάρχουν διάφορα σενάρια που λένε ότι μετά τις ευρωεκλογές θα προκηρυχθούν μέσα στο καλοκαίρι και εθνικές εκλογές. Εσείς πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλη αυτή η προεκλογική συζήτηση? Κοιτάξτε, τα δύο κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία, προσπαθούν να δημιουργήσουν μια αντιπαράθεση, μια πόλωση η οποία δεν έχει καμιά σχέση με τα προβλήματα του λαού και των εργαζομένων. Αυτή είναι μια αλήθεια η οποία δεν μπορεί να κρυφτεί. Επίσης, θέλουν ο ένας ή ο άλλος να πάρουν τη σκυτάλη για να συνεχίσουν τις αντεργατικές, αντιλαϊκές πολιτικές, βεβαίως και να έχουν να αξιοποιήσουν τις ευρωεκλογές ως πρόκρημα για τις εθνικές εκλογές, όποτε και να γίνουν. Αυτή η αντιπαράθεση δεν έχει καμιά σχέση με τα προβλήματα και φυσικά κανένα από τα δύο κόμματα δεν πρόκειται να προασπίσει τα συμφέροντα των εργαζομένων. Αντίθετα, να εφαρμόσουν τις μνημονιακές πολιτικές που ισχύουν, παρά ότι τα μνημόνια, όπως λένε, έχουν καταργηθεί, αλλά οι υποχρεώσεις της χώρας μας όσον αφορά τα μνημόνια και τους νόμους τους μνημονιακούς που έχουν υπογράψει ισχύουν στο ακέραιο και θα εφαρμοστούν και από τα δύο κόμματα. Κύριε Κουμπούρη, η δική σας παρουσία και του κόμματός σας μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ποιες θέσεις θέλει να υποστηρίξει και να προωθήσει? Τι θέλει να κάνει το ΚΚΕ για την Ελλάδα μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους ευρωβουλευτές του? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε μια δύναμη που λέμε ότι θα είμαστε δύναμη αντιπολίτευσης. Και αυτό φαίνεται από όλη την παρουσία του κόμματος, όχι μόνο στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά κυρίως στους αγώνες του λαού για να προασπίσουν τα δικαιώματα, τα εργασιακά, τα κοινωνικά και όλα τα άλλα δικαιώματα για να ζήσουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια και όχι μια ζωή τιμωρημένη έτσι όπως ζούμε τα τελευταία και τα προηγούμενα χρόνια. Η δική μας η ενίσχυση σημαίνει ενίσχυση της λαϊκής αντιπολίτευσης, σημαίνει ενίσχυση του λαού, σημαίνει ότι μέσα στο κοινοβούλιο, είτε στο ευρωπαϊκό είτε στο ελληνικό, θα έρχονται τα προβλήματα του εργαζόμενου λαού μέσα από τις κινητοποιήσεις, μέσα από το οργανωμένο κίνημα, μέσα από την πάλη του και φυσικά θα προσπαθούμε και μέσα στο κοινοβούλιο αλλά κυρίως έξω από το κοινοβούλιο να οργανώσουμε τον καλύτερο τρόπο την πάλη του λαού, τους αγώνες του για να μπορέσουν να αποκρούσουν τις αντιλαϊκές πολιτικές, να μπορέσουν να δώσουν λύσεις αλλά και να ανατρέψουν αυτές τις πολιτικές. Αυτός είναι ο ρόλος της ενίσχυσης του ΚΚΕ και αυτό θα κάνει τη διαφορά. Όποιος άλλος και να είναι, βλέπετε ότι τα μέτρα είτε είναι νεοφιλελεύθεροι, είτε αυτοπροσδιορίζονται δεξιοί, αριστεροί κτλ. Τα μέτρα συνεχίζονται στην ίδια γραμμή και στην ίδια κατεύθυνση. Κύριε Κουμπούρη, είχαμε προσφάτως ανακοινώσει από την πλευρά της κυβέρνησης για μια σειρά από μέτρα, μεταξύ των οποίων και η 13η σύνταξη ή η μείωση κάποιων φορολογικών συντελεστών. Αυτά τα μέτρα δεν θεωρείτε πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση? Θα σας πω, η 13η και η 14η σύνταξη κόπηκαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και τούτη κυβέρνηση τα διατήρησε. Όχι μόνο διατήρησε αυτά, αλλά συνέχισε τις περικοπές. Ας πούμε, η περικοπή του ΕΚΑΣ είναι μια πολύ σημαντική περικοπή. Δεύτερο, η περικοπή στις επικουρικές συντάξεις, η μείωση των συντάξεων που θα γίνουν από την προσωπική διαφορά από τους συνταξιούχους που θα βγαίνουν το 19, αυτό είναι η συνέχεια των περικοπών που ακολούθησαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και αυτό γίνεται από όλες τις κυβερνήσεις, γιατί θέλουν και αυτήν η εργατική δύναμη. Θέλουν βεβαίως και συντάξεις να είναι χαμηλές για να περισσεύουν τα χρήματα, όπως ξέρετε, για να πάνε για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και όλα τα άλλα που ζήσαμε. Τώρα έρχεται η κυβέρνηση και βαφτίζει 13η σύνταξη ένα επίδομα. Θα το πει επίδομα λοιπόν, να μην το πει 13η σύνταξη. Βεβαίως οι συνταξιούχοι θα πάρουν τα χρήματα αυτά, γιατί είναι δικά τους χρήματα και αυτά που δίνει η κυβέρνηση που είναι ψήφιλα, αλλά και εκείνα. Και διεκδικούν ό,τι τους έχει παρακρατηθεί. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, γιατί εγώ είμαι συνταξιούχος, ξέρετε, και είμαι και ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνταξιούχων. Δεν διεκδικούμε να πάρουμε επιδόματα. Διεκδικούμε να πάρουμε εκείνα που μας περιέκοψαν.
έχει να απομακρύνσει. Διεκδικούμε να πάρουμε τα δώρα μας και όχι επιδόματα. Αυτό μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη ή θα γίνει σταδιακά? Υπό την έννοια, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχουν όλα αυτά τα χρήματα προκειμένου να δοθούν πίσω από τη μία στιγμή στην άλλη σε όλους, γιατί υπάρχουν διεκδικήσεις και από τους εργαζόμενους και από τους συνταξιούχους, αναμένονται δικαστικές αποφάσεις για όλα αυτά τα οποία είπατε, είναι σε κρεμότητα πολλά ζητήματα. Κοιτάξτε να σας πω, δεν πρόκειται για ζήτημα χρόνου. Δεν είναι ζήτημα χρόνου να δοθούν σταδιακά πίσω. Το πρόβλημα είναι πώς θα περικοπούν. Και εγώ σας βάζω ένα ερώτημα. Η απόφαση που πάρθηκε πριν λίγες μέρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που προβλέπει ότι οι συντάξεις πρέπει να ευθυγραμμιστούν με το κατώτερο εγγυημένο εισόδημα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι συντάξεις τα επόμενα χρόνια θέλουν να τις περιορίσουν γύρω στα 220-230 ευρώ, και από εκεί και πάνω βέβαια αναλογικά ότι έχει ο καθένας, και από εκεί και πέρα θέλουν τους μισθούς και τα μεροκάματα να κατέβουν ακόμα περισσότερο για να υπάρξει ανταγωνιστικότητα. Δεν είναι δίκημα δηλαδή ότι δώσανε τώρα αυτό το επίδομα, αύριο θα δώσουν κάτι άλλο και θα συνεχίζεται εξάλλου. Από ό,τι βλέπουμε, τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη χώρα μας όσον αφορά την καπιταλιστική τώρα ανάπτυξη, γιατί είμαστε στην ανάπτυξη. Ανάπτυξη όμως με συντάξεις πείνας, με μισθούς πείνας και με ωράρια ατελείωτα δεν μπορεί να είναι θετική διέξοδο για τον λαό, και φυσικά ο πλούτος που παράγει ο εργαζόμενος δεν υπηρετεί τις δικές του ανάγκες. Εγώ σας μιλώ πάλι γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. 64 δις τα άρπαξαν από τα ταμεία μας και πήγαν στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Γιατί παρακαλώ δεν ανακεφαλαιοποιούνται τα δικά μας ταμεία? Από ποιανού ήταν τα χρήματα αυτά τα οποία άρπαξαν από τα έτοιμα? Δεν είναι χρήματα των εργαζομένων, όταν εμείς δεν παράξαμε αυτό το χρήμα που ήταν στα ασφαλιστικά μας ταμεία? Πώς δηλαδή έχουν να δίνουν δισεκατομμύρια αλλού και δεν έχουν να δώσουν τα δώρα μας τα οποία τα άρπαξαν? Δεν ζητάμε εμείς κανένα καινούριο δώρο. Ναι. Ζητάμε τα δώρα που μας έχουν περικόψει. Θεωρείτε, κύριε Κουμπούρη, ότι, γιατί είπατε προηγουμένως ότι η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι καλή, θεωρείτε ότι έχει χάσει το στόχο της, αυτός που ήταν ο στόχος τουλάχιστον όταν δημιουργήθηκε? Πώς βλέπετε το μέλλον της? Να σας πω, ξέρετε, δεν είναι ζήτημα καλών ή κακών. Ο καπιταλισμός σαν σύστημα κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό έχει δυνατότητες. Οι δυνατότητες έχουν φτάσει στο τέλος του. Δηλαδή βλέπετε, όταν παράγεται πλούτος, τεράστιος πλούτος που δεν μπορεί να μοιραστεί δίκαια, όταν αυτός ο πλούτος μένει στα σεντούκια ορισμένων και δεν επενδύεται ως κεφάλαιο, δηλαδή τεράστια κεφάλαια σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Γερμανία, που έχει και εκεί ύφεση, δεν βρίσκουν διέξοδο για να επενδυθούν, για να δώσουν καινούριο χρήμα, ο καπιταλισμός έχει πάει τα ψωμιά του σαν σύστημα. Βεβαίως, η συνείδηση της εργατικής τάξης δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο ώστε να κατανοήσει αυτές τις αλλαγές που γίνονται και να πάρει την υπόθεση παραγωγικής βάσης και της οικονομίας στα χέρια του. Αλλά δεν μπορεί να δώσει διέξοδο. Ο καπιταλισμός δίνει διέξοδο με ό,τι ζούμε. Βλέπεις, ανεβαίνουν οι τεχνολογίες, γίνεται καλύτερη και ευκολότερη παραγωγική διαδικασία και σου λένε αύξησε τις ώρες δουλειάς, μείωσε τη σύνταξή σου, μείωσε το μεροκάμα. Το αυτό είναι αντίφαση. Και όταν δεν μπορούν να τα καταφέρουν, παρακαλώ, με οικονομικούς όρους και με οικονομικά στοιχεία, καταφεύγουν σε πολέμους. Βλέπετε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο σήμερα, πώς μοιράζουν τους λαούς, πώς προσπαθούν να πάψουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές. Βλέπετε τι γίνεται στο Αιγαίο. Βλέπετε πόσο ΣΥΡΙΖΑ έχει στηρίξει όλες αυτές τις δυνάμεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Έχει γεμίσει η χώρα βάσεις αμερικάνικες και όλα αυτά τα οποία που οδηγούν σε αδιέξοδα, σε χειροτέρευση των λαών και μάλιστα βάζοντάς τους σε μεγαλύτερους ακόμα κινδύνους. Δεν μπορεί να δώσει. Κύριε Κουμπούρη, η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη περιοχή και το βλέπουμε καθημερινά αυτό το πράγμα. Ήδη αυτές τις μέρες που διανύουμε, ζούμε, θα έλεγα, ιστορικές στιγμές, από το γεγονός ότι η Τουρκία έχει μια ξέφρενη πορεία, όπου εάν δεν μας στηρίξουν οι εταίροι, οι οποίοι μέχρι στιγμής το κάνουν στα λόγια και βλέπουμε ότι έχει αποδίδει ως ένα βαθμό, αλλά αν δεν το κάνουν στην πραγματικότητα, ο Αναστασιάδης είπε ότι έχουμε μία καινούργια εισβολή, και έτσι είναι. Όταν κάποιος μπαίνει στους πλουτοπαραγωγικούς
πόρους μιας περιοχής, εισβολή είναι. Μήπως πρέπει να δούμε ξανά το θέμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να πάμε πιο κοντά, διατηρώντας την παράδοση και την ιστορία μας και όλα αυτά, αλλά πιο κοντά, και να διεκδικήσουμε να έρθουν πιο δυναμικά να υπερασπιστούν οι Ευρωπαίοι τα ευρωπαϊκά σύνορα. Κύριε Αρτόπουλε, σωστά είπατε ότι στην περιοχή μας ενλοχεύουν μεγάλη κίνδυνη κτλ. Πρώτα απ' όλα, οι κίνδυνοι αυτοί προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από το ΝΑΤΟ, από τις συγκρούσεις που έχει με τα αντίπαλα στρατόπεδα, που φυσικά είναι η Ρωσία και η Κίνα, που στην περιοχή και αυτοί έχουν τα δικά τους συμφέροντα για να μπορούν να μοιράσουν, όπως είπαμε, τους πρωτοπαράγοντες. Είναι και δικά μας όμως. Είναι, να σας πω αμέσως. Ταυτίζονται τώρα. Είναι, από την άλλη μεριά θα σας πω. Είναι, από την άλλη μεριά είναι η Τουρκία και άλλες περιφερειακές δυνάμεις που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, και βεβαίως η αστική τάξη της Τουρκίας για τα δικά της συμφέροντα είναι πάρα πολύ επιθετική. Ποιος δίνει όμως τη δυνατότητα να είναι επιθετική? Δυνατότητα είναι από το ίδιο το ΝΑΤΟ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει τα δικά της συμφέροντα στην Τουρκία. Πεςτε μου παρακαλώ, το ΝΑΤΟ δεν αμφισβητεί δικό μας εθνικό χώρο? Δεν λέει το ΝΑΤΟ, δεν παρεμβαίνει ανάμεσα σε δύο αντιμαχόμενες δυνάμεις, οι οποίες συμμάχους που είναι στο ίδιο ναι, στρατόπεδο. Ναι, αλλά δεν μιλάω για το ΝΑΤΟ εγώ. Το ΝΑΤΟ κάνει τη δουλειά του. Εγώ μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ανάπτυξη της Frontex στην περιοχή, η οποία ήδη έχει έρθει δηλαδή. Αλλά λέω ότι πρέπει, μήπως πρέπει να ενισχύσουμε την ενότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έρθουν. Γιατί τα συμφέροντά μας με τα συμφέροντα των Ευρωπαίων αυτή την ώρα και των Αμερικανών, αν θέλετε, ταυτίζονται. Να έρθουν λοιπόν στρατιωτικές δυνάμεις της Γαλλίας, της Γερμανίας, να υπερασπιστούν αυτό που δεν έκανε το 1974 η Αγγλία, η οποία ολοκλώθηκε γύρω γύρω από τον εαυτό της και κρύβεται, γιατί έχει βάση στην Κύπρο. Μήπως να το κάνουν τώρα οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι μαζί με εμάς όμως? Γιατί αν εμείς δεν έχουμε, δεν δείξουμε την πυγμή μας στην περιοχή, προφανώς οι άλλοι γιατί να έρθουν? Θα σας πω, κύριε Αρτόπουλε, κοιτάξτε, δεν μου λέτε, η Γαλλία, η Γερμανία και όλες οι άλλες χώρες, πολλές άλλες χώρες, ναι, δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ? Αυτοί δεν έχουν τα δικά τους συμφέροντα? Η Γαλλία δεν έχει βάψει τα χέρια της στο αίμα? Επειδή τα έχει βάψει, το λέω και ένα εγώ. Ένα λεπτό. Το Σολίνα τον θέλει να φτάσει στο Παρίσι. Ένα λεπτό. Θα σας εξηγήσω λοιπόν και θα σας πω τη δική μας θέση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένωση που θα προασπίσει τα συμφέροντα των λαών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μακριά τους λαούς, και τον ελληνικό λαό και τους ευρωπαϊκούς λαούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση η οποία θέλει να ισχυρίσει τα μονοπόλια τα ευρωπαϊκά απέναντι στα μονοπόλια των ΗΠΑ και συνεργασία και με κόντρα και απέναντι στους Ρώσους και στους Κινέζους. Αυτό τίποτα καλό δεν μπορεί να σημάνει στο λαό. Οι συμμαχίες του σήμερα γίνονται με τον ένα, αύριο γίνονται με τον άλλον, αύριο ενάντια στον άλλο που ήταν και τα λοιπά. Βλέπετε αυτό το παιχνίδι που παίζεται, και αν οι λαοί, και ο τουρκικός λαός, και ο ελληνικός λαός, και ο γαλλικός λαός, και όλοι οι λαοί δεν ενωθούν να πετάξουν από την πλάτη τους τους υπεριαλιστές και να πάρουν την δικιά τους υπόθεση στα χέρια, και βεβαίως με τα χαρακτηριστικά προάσπισης του εθνικού πλούτου που η κάθε χώρα έχει, αλλά και τα συμφέροντα που έχει η εργατική τάξη, η οποία είναι ενάντια στους καπιταλιστές, τότε τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Οι συμμαχίες φτιάχνονται και χαλάνε ανάλογα με τα συμφέροντα των μονοπωλιακών συμφερόντων και όχι με τα συμφέροντα των λαών. Σε αυτό είμαστε απόλυτα σύμφωνοι. Απλά η μόνη μου ένσταση, αν θέλετε, είναι στο γεγονός ότι επειδή τώρα ταυτίζονται τα συμφέροντά μας, να τους τσιτώσουμε εκεί λίγο παραπάνω. Κοιτάξτε, δεν ταυτίζονται τα συμφέροντά μας και θέλω να σας το πω αυτό. Δηλαδή γίνονται, βλέπετε, αρκετές αντιπαραθέσεις και σε όλη αυτή την υπόθεση και έρχεται και κάνει την εξαγωγή, ας πούμε, τα γεωτρύπανα της Exxon Mobil. Βλέπετε λοιπόν ότι δουλεύουν για τα συμφέροντα των πολιεθνικών, για τα συμφέροντα των μονοπωλίων και για τα συμφέροντα των λαών. Τα δικά μας συμφέροντα, κύριε Αρτόπουλε, όταν λέμε δικά μας συμφέροντα και μέσα στην ίδια μας τη χώρα, δεν είναι τα ίδια συμφέροντα. Δεν είστε τα ίδια συμφέροντα εσείς και εγώ απέναντι στα συμφέροντα
του μονοπωλιακού κεφαλαίου στη χώρα μας, που κάνει και αυτό τις συμμαχίες του σε διεθνές επίπεδο ενάντια στον ελληνικό λαό για τα δικά του συμφέροντα. Δηλαδή είμαστε ένα έθνος, όπως λέμε καμιά φορά, εθνικά συμφέροντα. Τι πάνε από εθνικό συμφέρον? Άλλο είναι το συμφέρον του εργάτη και του Τούρκου εργάτη και του Γάλλου εργάτη από τα συμφέροντα της ΤΟΤΑΛ και των μονοπωλιακών ομίλων. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Επομένως, το συμφέρον των λαών, το συμφέρον του λαού θα προασπιστεί εάν οι λαοί πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και αποτινάξουν από την πλάτη τους τους υπεριαλιστές. Το κεφάλαιο έγινε διεθνιστικό, έγινε επιθετικό, έγινε, πώς το λένε, αιμοβόρο και θα θέλει να αρπάξει στα χέρια του την εκμετάλλευση σε μεγαλύτερη ακόμα έκταση και των πλουτοπαραγωγικών πηγών και ό,τι μυρίζει κέρδος, εν πάση περιπτώσει. Και το πετρέλαιο, ξέρετε, και τα αέρια και αυτά, το μυρίζουν και το σπιάνει τελείριο. Αλήθεια είναι αυτό. Ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας, για πείτε μου, γιατί να δώσουν τον ένα σταυρό σε εσάς από τους τέσσερις που έχουν να δώσουν οι πολίτες που μας ακούνε? Το σημασία είναι να ψηφιστεί το ΚΚΕ. Αυτό η σημασία. Και όχι ο Κουμπούρης και ο κάθε σύντροφος που θα είναι ή συνεργαζόμενος φίλος που θα είναι σε αυτό το ψηφοδέλτιο. Αυτό η σημασία για μας. Εμείς, ξέρετε, είμαστε, επιτρέψτε μου να πω ότι λέξεις στρατιώτες σε αυτή την υπόθεση, ούτε τους μισθούς παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ιδίων όφελος, ούτε έχουμε καμιά ιδιαίτερη, ας πούμε, προσωπική εξυπηρέτηση από αυτή την υπόθεση. Εμείς θέλουμε να ενισχυθεί το ΚΚΕ, να ενισχυθούν οι δυνάμεις εκείνες που θα παίξουν το ρόλο της αντιπολίτευσης, δηλαδή και στην Ευρώπη, που είναι και άλλες δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση, και δεν έχει σημασία που θα πάει ο Σταυρός. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Καλημέρα. Να είστε καλά.